Ο Γιώργο Αρχοντόπουλο γεννήθηκε το 1971 στο Γκράτ τη Αυστρία και εργάζεται στην εταιρεία ίδρυυση και αποχέτευση Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχο τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων και έχει κάνει μεταπτυχιακέ σπουδέ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων τη ΕΙΑΘ από το 2000 και πρόεδρο του Σωματείου από το 2012. Συν του κινήματο Σώστε το Νερό πρωτοστάτησε στη διενέργεια του δημοψηφίσματο για το νερό στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησε ομιλίε για τι δράσει και τι πρωτοβουλίε που αναλήφθηκαν από το κίνημα στην Ευρώπη, την Αμερική και τον Καναδά. Ήταν υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Σήμερα δηλώνει απογοητευμένο από την εξέλιξη τόσο του θέματο τη ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΑΔ, όσο και από τη στήριξη τη αριστερά. Όπω δηλώνει ο ίδιο, πολλέ φορέ μόνο και μοναχικό, με μια πικρή γεύση στο στόμα. Λίγε νίκε, συνήθω μικρέ, αλλά σε στοιχιώνει η ερώτηση των παιδιών στο μέλλον. Τι έκανε στα χρόνια τη χρήση για το μέλλον μου, σταματά τον αγώνα. Όχι, δεν σταματά. Ο κ. Γεώργο είναι εδώ μαζί μου. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Χαίρομαι πολύ που τα λέω μαζί σα. Είστε ένα άνθρωπο πάρα πολύ δραστήριο, ο οποίο έχετε και εσωτερικά ερωτήματα πολλά, τα οποία αποτυπώθηκαν μέσα στο βίντεο αυτό. Όπω για παράδειγμα, σα ενδιαφέρει πολύ την απάντηση που θα δώσετε στα παιδιά σας στην περίπτωση που σα ρωτήσουν. Τι έκανε εσύ ενώ όσο συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, Για σας είναι σημαντικό αυτό το σύστημα αξιών. Ε, αν μου επιτρέψετε να σα πω ότι με στοιχειώνει αυτό το ερώτημα, πραγματικά. Τι βλέπουμε ότι εμεί, η γενιά, το πούμε έτσι, η δικιά μα, βρήκε κάποια πράγματα που η προηγούμενη γενιά πάλεψε και τα, πλα... τα έκανε πολλαπλά. Πραγματικά, μια πολύ φτωχή γενιά, η οποία έκανε πάρα πολλά πράγματα. Εμεί τα βρήκαμε έτοιμα, κάναμε ακόμα να τα κρατήσουμε, δεν ξέρω τι θα αφήσουμε στα παιδιά μα. Και βλέπουμε μισθού σήμερα με 200 300, 300 ευρώ σήμερα. Ε, ε, με την κρίση να συνεχίζεται Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών αυτών. Άρα, εμεί πρέπει να παλέψουμε για να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον όταν έρθει η ώρα να βγουν στην αγορά εργασία. Στα τόσα χρόνια ζήμωσή σα μέσα στα πράγματα, μπροστά στο φω αλλά και στο παρασκήνιο, Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει την καλή προαίρεση και την αθώα σκέψη να προσφέρει τι υπηρεσίε του για έναν ιερό σκοπό όπω είναι αυτό, θα τα καταφέρει ή θα βρει μπροστά του σοβαρά εμπόδια και τρικλοποδιέ από ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται για άλλου τύπου συμφέροντα. Είναι όλα αυτά μαζί που είπατε. Αλλά αν ψάχνει πραγματικά αυτό που εσεί, δικέ σου, το δικό σου σύστημα αξιών που αναφέρετε προηγουμένω, ε, δεν απογοητεύεσαι. Γιατί κάνει αυτό που είναι να κάνει πρέπει να κάνεις πράγματα. Σε αφήνουν? Πολλές φορές όχι. Συνήθως όχι, να Τι το πω Τι κάνεις όταν έτσι. δεν σε αφήνουν? Προσπαθείς να κάνεις αυτό που εσύ νομίζεις σωστό. Ελιγμούς Και ελιγμούς άμα χρειαστεί, ε, συμβιβασμούς. Ε, ναι, εκεί να ξέρεις το σκοπό σου και πραγματικά είναι αγνώστη και οι προθέσεις σου καλές. Εσείς ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και πιστέψατε στην δυνατότητα ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστέψατε σε αυτά τα πολύ δυνατά συνθήματα τα οποία λεγόντουσαν εκείνο τον καιρό. Ε, πιστεύατε ειλικρινά ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί η ιστορία απέδειξε ότι τα πράγματα γύρισαν ανάποδα. Ναι, καταρχήν να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βρήκε και δεν το βρήκα. Ε, λόγω των ε, δράσεων και των κινητοποιήσεων ε, με το Σωματείο και όλα αυτά τα χρόνια που είπατε και εσεί προηγουμένω, ε, μου έγινε πρόταση. Δεν έφτιαχνε να κατέβει ο ε, Ευρωβουλευτής ευρωβουλευτή και βουλευτή φυσικά στη συνέχεια. Mm. Ε, Δεν θα πω ότι ήταν τα, τα συθήματα μόνο του ΣΥΡΙΖΑ δυνατά. Πραγματικά υπήρχε μια διάθεση και μια άλλη πολιτική και μια άλλη ιδεολογία. Ε, Α κάνω και μια γενικότερη τοποθέτηση τώρα πολιτική. Πιστεύω ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ συντρίστηκε, ε, από το καστημένο το ευρωπαϊκό και όχι απλά έπρεπε να συντριβεί πρέπει να αποδειχθεί παγκοσμίω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τι να δεν, υπάρχει εναλλακτική σε άλλη πολιτική πέρα από την πολιτική των μνημονίων, πρέπει να επιδοθεί από όλο τον πλανήτη. Και αυτό και έγινε. Ε, τώρα, πιο συγκεκριμένα το θέμα του νερού, ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ε, πιστεύω ότι πραγματικά υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικέ. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πλέον δύναμη στον αγώνα κατά τη ιδιωτικοποίηση, μια πλέον πόλη που έχει παράδοση. Όπω λέγαμε το 2014, ότι ο κόσμο που το δημοψήφισμα του νερού 220.000 Θεσσαλονίκη, με αυτό το τριπτικό ποσοστό, μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο στην τότε κυβέρνηση, να πει επιτέλου ένα όχι στην Τρόικα, μπορεί να το κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Και μιλάμε για ένα ποσό τη τάξη πόλη σε στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει τον κόπο. Ναι, υπάρχει μια απογοήτευση από τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση. Το γεγονό ότι τόσοι άνθρωποι ε, δήλωσαν συμμετοχή ε, ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα για την διενέργεια του δημοψηφίσματος το 2014 για τον εδώ στην Θεσσαλονίκη γεγονός το οποίο αποτέλεσε πρότυπο γιατί ποτέ δεν είχε ξαναγίνει στα χρονικά παρόμοιό του ε, έδωσε και έναν αέρα σε εκείνο το διάστημα πως πραγματικά η δύναμη του κόσμου ε, μπορεί να αλλάξει το ρού της ιστορίας μπορεί να επηρεάσει μια κυβέρνηση στην περίπτωση της κυβέρνησης ε, της αριστεράς τα πράγματα θα ήταν ακόμη πιο ε, εύκολα αν αναλογιστεί κανείς πως ε, η αριστερά δεδομένα ήταν ε, υπέρ αυτής της άποψης. Ε, διότι οι άνθρωποι δικοί της, όπως εσείς για παράδειγμα, ε, έτρεξαν όλη αυτή την ιστορία και κατάφεραν να παρασύρουν πολύ κόσμο μαζί τους για να δηλώσουν ένα ηχηρό όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Αυτό το δημοψήφισμα δεν λαλειφθήκε υπόψη από την κυβέρνηση. Ένα δημοψήφισμα το οποίο δεν εξαργυρώθηκε ποτέ στην ουσία. Ε, θέλω λίγο την στιγμή της συνειδητοποίηση αυτής ότι τελικά το δημοψήφισμα δεν θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πώς το μεταβολήσατε μέσα σας, πώς νιώσατε, αν νιώσατε προδομένος, αν νιώσατε ένας άνθρωπος που χάνει το κουράγιο του, απογοητευμένος, και πού βρήκατε κουράγιο να ξαναξεκινήσετε νέα προσπάθεια τώρα και πόσο πιστεύετε πραγματικά ότι ο κόσμος μπορεί ε, να σας πιστέψει πια ή να πιστέψει ακόμη χειρότερα στον εαυτό του. Ε, να πούμε ότι το δημοσίσμα του νερού... Έχει λυθεί υπόψη, μπορεί και από τι κυβερνήσει. Τι είναι η τρόπο, κύριε Αρχοντόπουλε. Το ΤΑΙΠΕ, λοιπόν, το 2014, στην Γενική Συνέλευση τη Εταιρεία, όταν ανακοίνωσε το πάγωμα τη ιδιωτικοποίηση τη εταιρεία, αναφέρθηκε ότι σε δύο πράγματα. Ένα ήταν η απόφαση τη Συμβουλή τη Επικρατεία, που απαγορεύει την πώληση πάνω το 51%. Και το δεύτερο αναφέρθηκε στι κοινωνικέ αντιδράσει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η συνέλευση ήταν ακριβώ ένα μήνα μετά το δημοψήφισμα του νερού στη Θεσσαλονίκη. Άρα ε, οι κοινωνικέ αντιδράσει δεν είναι εγώ μια ντουγκα και ένα πανό που μόνο μου. Μπορεί να χαρακτηριστεί και γραφικό. να ότι, ότι έχει περάσει στο υπερταμείο, έτσι. Ναι, αυτή είναι η συνέχεια. Το οποίο μα δίνει τον λόγο να ξεκινήσουμε ένα νέο αγώνα. Ε, ναι, όπω το περιγράψετε και με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι κυβερνήσει, όλο αυτό. Κυβερ... Ναι, θα ήθελα λίγο το. Αν θέλετε, να μου όλες περιγράψετε το συνέστημα εκείνη τη στιγμή και πώ. Φαίνεται μάταιο να, να αναγωνίζεσαι. Γιατί με ένα νόμο, σε τελείωσε μια κόλλα χαρτί, περάνα μια απόφαση. Η ιστορία μου στη Θεσσανολίκη δείχνει ότι μετά από 11 χρόνια αγώνα η εταιρεία ακόμα δεν έχει Ε, Ποιο περίμενε πραγματικά την κινητοποίηση του κόσμου στο δημοψήφισμα τότε. 220.000 πολίτε ψήφισαν και εγώ θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά του 2.000 εθελοντέ. Άνθρωποι πραγματικά που ήρθαν το πουθενά, ήρθαν να ψηφίσουν για, την, δημοτικέ τις δημοτικές εκλογές, τους ζητήσαμε βοήθεια και κάτσαν 12 ώρες κάτω από τον ήλιο και, στην κάλπη του νερού και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ και είναι πραγματικά συγκινητικό. Εμεί εμείς θέλουμε να το αποδώσουμε και προσπαθούμε να τα αποδώσουμε αυτή τη στήριξη του κόσμου. Πιέσαμε ω σωματείο και ω ε, κίνημα να βελτιωθεί το κοινωνικό τιμολόγιο τη εταιρεία και βελτιώθηκε από τον Φεβρουάριο του 2015. Η εταιρεία πλέον δίνει δωρεάν νερό σε επαθεί ομάδε και μεγάλε εκτόσει. Αυτό είναι με δικιά μα πίεση. Δεν το λέω για να απενευτούμε. Το λέω Για να ξέρω πολύ ότι έχουν πλέον μια διαδραστική σχέση με τον κόσμο που μα ε, στηρίζει. Και εμεί πάνω απ' όλα είμαστε πολίτε τη πόλη. Και εμεί νερό πίνουμε. Εδώ πέρα μέσα Βέβαια, ζούμε ο κόσμο, ακούγοντά το αυτό τώρα, θα πει ότι δεν μα κάνατε και χάρη, γιατί εμεί είμαστε ένα κόσμο που μα έκοψαν το μισθό μα τρει και τέσσερι φορέ. Και αλλήλω εάν εσεί δεν το αναγνωρίζατε αυτή μα ε... την ισχύρια. Και μα έχει μειωθεί ο μισθό μα γύρω στο Άρα, λοιπόν, 50%. Ναι. Ε... Κάνατε το αυτονόητο. <laughs> <laughs> ναι, φυσικά. Το οποίο δεν έχει κάνει η διοίκηση ούτε η κυβέρνηση μέχρι τότε. Εμεί έπρεπε να πιέζουμε. Και ο αγώνα, το έχω πει άλλε φορέ, είναι ο αγώνα του νερού ένα αγώνα μαραθώνιο. Όσο το νερό είναι μονοπόλιο, κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή, θα είναι πάντω ο στόχο των κερδοσκόπων για να το αποκτήσουν να έχουν πιο πολλά κέρδη. Δυστυχώ αυτή είναι η αλήθεια. Ε, πιέζουμε την κυβέρνηση, επειδή έχει κάνει πράξη στην πραγματική αναθεώρηση, να μπει δηλαδή ένα οριστικό τέλο στην ιδιωτικοποίηση. Το έχει κάνει η Σλοβενία, το έχει κάνει η Ουρουάη, το έχει κάνει η Ολλανδία. Ε, που να απογορεύεται ρητά η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ρητάει όμω. Όχι έμεσα αυτό που πάνε να κάνουν okay. με το υπερταμείο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Είστε αισιόδοξο ότι μπορεί να γίνει, έστω και με αυτέ τι κινητοποιήσει και τι πρωτοβουλίε που αναλάβατε πρόσφατα, με τι 100 δράσει. Όχι, δεν είναι, εύκολο. δεν είναι, εύκολο. Και βλέπουμε ειδικά ότι, άμα αναφερόμαστε με ενθουσιασμό και με χαρά για το δημοσίσμα του νερού τη Θεσσαλονίκη, το περίφημο δημοσίσμα του καλοκαιριού του 2015 είναι ακόμη καλύτερη απογοήτευση μετά που έγινε στη συνέχεια. Mm -hmm. ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, όπω είπατε στην αρχή, δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να κολυζόμαστε. Μπορεί να κουραζόμαστε. Ε, και να τραυματιζόμαστε και να πέφτουμε και κάτω, αλλά πραγματικά δεν έχει το δικαίωμα να. Αυτό συμβαίνει με εσά και με τον δικό σα χαρακτήρα, με τη δική σα προσωπικότητα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι συμβαίνει με του υπόλοιπου, οι οποίοι συντάχθηκαν στο πλευρό σα την πρώτη φορά. Και βίωσαν την ίδια απογοήτευση. Ερωτώ λοιπόν στην εκδήλωση συζήτηση για τον προγραμματισμό τη κοινή δράση τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το νερό, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημαρχείου Θεσσαλονίκη χθε. Από εργαζόμενου τη ΕΙΑΘ, ΕΕ, από μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακτιβιστέ, που φυσικά όλοι αυτοί διεκδικούν το νερό να παραμείνει ένα κοινωνικό αγαθό υπό δημόσιο έλεγχο, με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλευρό σα, με την Καλλιστό, με το Σώστε το Νερό πώς είναι αυτοί οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και πώς οι εθελοντές δήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ε, για μένα ήταν μια αρκετά επιτυχημένη εκδήλωση εκδήλωση χθεσινή. Γέμισε η μεγάλη έψη του Δημαρχείου και σε σημείο που είχε ανθρώπους που ήταν όρθιοι δεν μπορούσαν <coughs> να καθίσουν. Είχε συμμετοχή από του πολίτε, είχε αρκετέ ερωτήσει. Ε, τέσσε, είναι πλέον άλλα και διαφορετικά τα στάνταρ. Mm -hmm. Ο κόσμο πλέον στη Θεσσαλονίκη γνωρίζει. Δεν ζητάει τόσο πολύ να ενημερωθεί. Όταν έχουν ψηφίσει τόσοι χιλιάδε κόσμο στο δημοψήφισμα, δεν δύσκολο να κάποιον που δεν γνωρίζει τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Ήταν πιο πολύ τεχνικέ ερωτήσει και λεπτομέρειε το πώ ήταν αυτέ οι δράσει, ο προγραμματισμό. Ε, ναι, τέτοιου ερωτήσει. Εθελοντέ δηλώσαν αρκετοί. Ε, όχι όσοι τα θέλαν φυσικά, είναι ίσω 40-50 άτομα, άμα είδα τα χαρτιά μια στιγμή που έρθει μια ματιά. Mm -hmm. ε, Ένα μικρό αριθμό είναι αυτό. Κοίταξα, τα 150 άτομα που ήταν η καρέκλα, 120 καρέκλα, νομίζω έχει μετρημένη αίθουσα. Αν δηλώσουν το 1 τρίτο περίπου και παραπάνω, νομίζω αρκετά καλό για πρώτη φορά. Δεν σταματάνε οι συγκεντρώσει. Την επόμενη Δευτέρα, 12 του μηνό, στην αίθουσα του νερού, ακριβώ δίπλα στο Δημαρχείο, έχουμε πάλι συγκέντρωση. Και αυτό θα πάει συνέχεια μέχρι το Μάιο. Ε, το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε όλου του πολίτε και mm -hmm. να έρθουν να καταθέσουν προτάσει, να συμμετέχουν. Και θυμίζω ότι και το 14 ο αγώνα που κάναμε, τον κάναμε μόνοι μα. Η πόλη πήγε μπροστά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τώρα θέλω να μου πείτε, όλοι αυτοί οι εθελοντέ που δηλώσανε χθε συμμετοχή. Α, είναι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν την υπογραφή τους ή είναι άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή στο πλαίσιο της ατμόσφαιρας, έτσι, της έντασης που δημιουργείται βάζουν την υπογραφή τους και μετά μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Ε, θα στο βάλω πιο γενικά. Το κύριμα του νερού του Βερολίνου που εκεί πραγματικά το νερό ιδιωτικοποιήθηκε, το πήρε μια γαλλική εταιρεία για 25-30 χρόνια με ένα πολύ ψηλό τίμημα. Ε, κατάφερε να παραδημοτικοποιήσει την ίδρυση. Φυσικά πήρε στο Δήμο την αποζημίωση πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται. Ξεκίνησε από τρει συνταξιούχου δασκάλου πάνω των 70 ετών, οι οποίοι είχαν τη σπίθα μέσα του. ξεκίνησε σιγά-σιγά, πόρτα-πόρτα, τραπεζάκι-τραπεζάκι, ενημέρωση. Mm -hmm. και κατάφερε όλο αυτό φυσικά μέσα σε μια διάρκεια γύρω στα 5 με 6 έτη. Δεν κατοπιγείται σε μία μέρα. Ε, αφού το κάναν αυτοί, γιατί δεν το κάνουμε εμεί. Και έχουμε ήδη την εμπειρία στο παρελθόν, Έμου ε, μου απαντάτε όμω για το παρασκήνιο. Να σα απαντήσω προ... πώ λειτουργεί σε αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, κοιτάξτε. Σε μια συνέλευση που υπάρχει ενθουσιασμό και μια άμεση ενημέρωση, όντω οι δηλώσει συμμετοχή στην αρχή είναι πολλέ. Και σιγά σιγά βλέπετε ότι μετά την πρώτη δεύτερη εβδομάδα πώ πραγματικά θα μείνουν που του ενδιαφέρει πραγματικά. Καταλαβαίνετε ότι πολλοί έχουμε πάρα πολλέ υποχρεώσει και ασχολούνται και με άλλα πράγματα παράλληλα. Γιατί ο ενεργό πολίτη που θα έρθει σε μια συγκέντρωση για το νερό. Είμαι σίγουρο ότι ασχολείται και με άλλα πράγματα παράλληλα. Με ε, το περιβάλλον, με, το, με, το, με τα ζώα. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένο πολίτη. Γι' αυτό και έρχεται. Σίγουρα έχει υποχρεώσει. Νομίζω να θα δείξει η ιστορία και το Σώστε Νερό. Δώστε μου λίγο την εμπειρία σα από το Σώστε το Νερό τότε στην διενέργεια του δημοψηφίσματο το 2014. Πόσοι εθελοντέ δήλωσαν. Κοιτάξτε στι συνελεύσει. Και πόσοι τελικά εργάστηκαν. Όταν εντρήθηκε το Σώστε το Νερό, η πρώτη συνελεύση συνέλευση μια περίπου στα 400-500 άτομα. Είχαμε μαζευτεί τότε με όλου του θεσμού και του φορεί. Στην επόμενη συνάντηση μα ήταν 75-70, δεν κάνω λάθο. Στην τρίτη, 30. Ε, αυτό βγαίνει το 13 τώρα, έτσι. Και φτάσαμε μέχρι το 14 που έμεινε ένα πυρήνα ανθρώπων, γύρω στα 12 με 15 άτομα, που έκανε όλη τη δουλειά. Αυτό όμω δεν που μας μα υπογοητεύει, γιατί έτσι δουλεύουν τα κινήματα. Mm -hmm. ε, γιατί όταν στην κρίσιμη στιγμή που θέλαμε θελοντέ, μα ζητήκαν 2.000 άνθρωποι να κάνουν το δημοψήφισμα. Που λιμανικά για μα είναι ένα θέμα, Δηλαδή την κρίσιμη στιγμή όπω ανταποκρίθηκε. Εγώ δεν ζητώ να μου πείτε αυτά τα νούμερα με σκοπό να απογοητεύσουμε κανέναν. Να προβληματίσουμε θέλω. Γιατί όταν αναλαμβάνει ω υπεύθυνο άτομο που είσαι να τρέξει Μία καμπάνια ενημέρωσης όπως είναι αυτή, θα πρέπει να είσαι σωστός σε αυτό το οποίο έχεις αναλάβει, να είσαι υπεύθυνο. Το γελάτε. Θυμάμαι τη φράση ενό. κάποιο σημαντικό ανθρώπου, με πασηριτώσει. Κάποιον, δεν άκουσα. Κάποιον σημαντικό ανθρώπου. Σημαντικού ανθρώπου, ναι. Σημαντικού για εμένα με πασηριτώσει. Το ρώτησε κάποια στιγμή το πώς μπορείς να φέρεις κάποιον κοντά σου, τελικά. Και μου είπε, δεν χρειάζεται τίποτα αυτά που νομίζουμε ότι είναι να του μιλήσει. Αυτό που πραγματοποιεί τον κόσμο είναι η στάση ζωή σου. Mm -hmm. Η στάση ζωή σου, σε άλλο που ενδιαφέρεται, σε παρακολουθεί, σε βλέπει, θα έρθει μόνο του. Εσύ mm -hmm. και το σωστός αυτό που κάνει. Ε, θα ήθελα έτσι να μοιραστείτε μαζί μα, κύριε Ορχοντόπουλε, μία μέρα σα, εάν αυτή έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις σας ως Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, ε, και ως συνειδητής του Σώστε το Νερό και ως πολιτικό ε, πολιτικός ψήφιο ε, πρώην ευρωβουλευτή ε, ε, ε. ακριβώς. Λοιπόν, για δώστε μας έτσι το πλαίσιο μια ημέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Καταρχήν πάνω απ' όλα είναι δουλειά, έτσι. Δουλεύω, εργάζομαι. Είμαι συνδικαλιστή εργαζόμενο. Ε, Είστε από είμαστε... Εμάς... του συνδικαλιστέ που εργάζονται, λοιπόν. Ναι, και εμάς είμαστε σε, σε βάρδια. Και Πώς... δεν τρέχουν σε επιτροπέ όλη μέρα. Όχι, είμαι σε κυλιόμενη βάρδια. Δηλαδή δουλεύω νύχτα, μεσημέρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, κανονικά στο πρόγραμμά μου είναι αρκετά δύσκολο πώ ότι κανεί δεν μπορεί να πει ότι δεν εργάζομαι, αυτό που λένε οι συνδικαλιστέ. Και από εκεί και πέρα, σήμερα που να καταλάβετε η δικιά σα εκπομπή, πριν τη δικιά σα εκπομπή, μπήκε σφίνα μια κομπή στο ραδιόφωνο ακριβώ δίπλα. έχει μπει μια απογευματινή εκπομπή σε, μια, σε, ένα άλλο κανάλι. Ε... Εντάξει, προφανώ όλα αυτά συνδέονται με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ναι, χθε. Πέρα... Θέλουμε οι δημοσιογράφοι να μάθουμε περισσότερα. Πρέπει να βγαίνει το για τα mm -hmm. Πρέπει να μια ενημέρωση στο ευρωπαϊκό κίνημα του νερού τι έγινε χθε πρέπει να στείλω ένα έγγραφο στην ΠΕΔ για μια ομαδική προσφυγή για το Συμβούλιο τη Επικρατεία, μια από τη μεριά τη Θεσσαλονίκη πλέον για την ΕΙΑΘ. Ε, μίλησε με δύο συναδέρφου παράλληλα που ετοιμάζουμε τώρα μια εκδήλωση ω σωματείο. Να σου πω κι άλλα. Έχω κι άλλα να σου πω. Απλά να μην, μην είναι πολύ λεπτό για εσά. Είναι μια πολύ γεμάτη και, και πάρα μέρα, πολλά έκτακτα, λοιπόν. ναι, Και πάρα πολλά έκτακτα τα οποία σολάζω τον χρόνο. Ναι. Πότε ζείτε. Ε, ή ζείτε έτσι. Ζήσε έτσι, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. αυτό είναι μια επιλογή σα. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή ή αν τελικά σε ρουφάει όλο αυτό που λένε. Γιατί πολλοί και συνάδελφοι, ακόμα και συγγενεί και φίλοι, λένε ότι μην ασχολείσαι. Δεν, δεν αξίζει τον, τον κόπο. Τον κόπο. Ναι, αυτό Αυτή είναι η έκφραση. Πολύ. Αξίζει το τον λέμε... κόπο λοιπόν. Ναι, αξίζει τον τελικα σε ρουφαει ολο αυτο που λενε γιατι πολλοι και συναδελφοι Αξίζει τον κόπο, λοιπόν. Ναι, αξίζει τον κόπο. Γιατί, ε, γιατί τελικά πιστεύω γιατι ότι. Άμα ζουμε σε ένα τείχο που κάποια στιγμή γυρίσει και δει ένα γραφτη που λέμε πώ είναι η ζωή σου και πώ χύλισε και πώ πήγε. Ε, και δει αυτό σίγουρα με τα λάθη σου και, τα... και τι επιλογέ σου θα πρέπει αυτό το να είναι γεμάτο. Ε, με πράγματα το που έχει κάνει και με τα λάθη όπω είπα και προηγουμένω. Ε, και όσο γυρνάω και τον κοιτάω, γιατί πρέπει να κοιτάμε πάντα το που ξεκινήσαμε και τι ρίζε μα και πώ εξελισσόμαστε. Αλλά πάντα τη ρίζα, γιατί από εκεί ε, βλέπει αν έχει αλλάξει mm -hmm. ρότα. Mm -hmm. ε, το βλέπω γεμάτο, ναι. Δεν είναι, δεν είναι κενό τουλάχιστον. Ήρθε η στιγμή που θελήσατε να φύγετε. Να τα παρατήσετε. Όχι, απογοήτευση ναι, μελαγχολείο πάρα πολύ. Έχετε θυμώσει με ανθρώπου ε, οι οποίοι. Ναι, βέβαια, φυσικά. Έχετε Ζητά. θυμώσει πολύ. Ναι. Συγχωρείτε εύκολα. Ναι, αλλά δεν ξεχνάω. Δηλαδή, δεν είναι η κακία, αλλά ότι συγχωρείς μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή σταματάς τον άλλον να τον έχει σχέση μαζί του και θυμάσαι πάντα ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις σε, σε μία θέση οποία να προσθέσεις να σου κάνει κι άλλο κακό. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι που μοιράζονται το ίδιο όνειρο με εσάς και έχουν διαθέσει τον εαυτό τους στην υπηρεσία της προσφοράς. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν αυτό που είμαι άμα δεν είχα αυτού του ανθρώπου γύρω μου. Υπάρχουν πολλοί. Γιατί είναι ελπιδοφόρο αυτό. Όχι, είναι, αν υπάρχουν. Είναι λίγοι. <laughs> είναι λίγοι. Ε, Πολλέ δεν ξέρουν και ήδη καν ότι, ότι, έχουν αυτόν τον ρόλο στη ζωή σου. Mm -hmm. ε, ένα φιλικό χτύπημα, ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα. Ότι σου δίνει πραγματικά κουράγια και όχι δεν το καταλαβαίνει. Είναι και πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ότι κάνει τόσα πράγματα και. Πώ να μην γυρνά στον τοίχο τη ζωή σου. Τα λάθη τα οποία. του ανθρώπου που σε στηρίξαν και λε ότι γι' αυτό θα το κάνω. Γιατί με στηρίζει. Υπάρχουν λάθη τα οποία κάνατε και για τα οποία έχετε μετανιώσει. Ναι, λάθη πάντα κάνουμε. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα και γενικά. Και... Προφανώ. Προφανώς. Ε, υπάρχουν λάθη όμω που διορθώνονται και κάποια που δεν μπορούν να διορθωθούν. Ναι. Τι κάνετε με αυτά που δεν μπορούν να διορθωθούν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ζει με αυτό. Μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να, να πάρει τον χρόνο πίσω. Mm. Κοιτά να μην το επαναλάβει ε, και αν μπορεί να αποκαταστήσει κάτι σχετικό με το λάθο που έκανε που επηρεάζει κάποια άλλη κατάσταση, να την διορθώσει. Ε, ένα από τα λάθη που πιστεύετε ότι κάνατε είναι και το να ε, πολιτευτείτε. Όχι. Όχι, να σου πω και την αλήθεια ότι όταν μου έκανε πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, είπα εντάξει, 3% επίση θα το μάθει. <laughs> <laughs> και την χρονιά που πήγε 16% ε, δεύτερο κόμμα. Ναι. Αλλά όπω σα είπα, αυτό το πράγμα σε τραβά και η ίδια ζωή στα φέρνει κανένα φάτα πάνω μπροστά σου. Mm -hmm. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Αισθάνομαι περήφανο. Γνώρισε υπέροχου ανθρώπου. Ε, δεν είμαι και ένα άνθρωπο που δεν είμαι συστηματικά με του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο το, το πολιτικό κομμάτι. Αν σα ξαναγίνει πρόταση, θα δεχτείτε. Γενικότερα λέτε. Ναι. Ε, θα σκεφτώ πάρα πολύ. Γιατί. Ε, γιατί πλέον ε, ο κόμμα έχει αποτεθεί γενικότερα από όλα τα κόμματα. Ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξει έναν ε, ένα χώρο ο οποίο θα σε εκφράζει και ο οποίο θα, ε, θα ε, μπορέσει να αλλάξει μια κατάσταση. Ξέρετε, αυτό το συζητούν όλοι. Όταν ανοίγει μια κουβέντα για το ενδεχόμενο των εκλογών, λένε και τώρα ποιο να ψηφίσω. Mm. Νιώθετε κι εσεί έτσι. Ε, νιώθω κι εγώ έτσι. Και ε, νομίζω η επιλογή του λιγότερου κακού δεν είναι καλή επιλογή. Και mm. δυστυχώ για πολλέ δεκαετίε πηγαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η αριστερά σα απογοήτευσε σε βαθμό να μην ψηφίσετε κιόλα σε αυτό το κόμμα. Ε, όχι βέβαια. Το κόμμα ή το χώρο. <laughs> το χώρο. Το χώρο. Όχι βέβαια. Αριστερά. Επιστεύω είναι μια πολύ έρη λέξη. άνθρωποι δώσαν ε, πραγματικά τη ζωή του και αγωνιστήκανε για... Mm -hmm. για... αυτή την ιδέα και αυτό το... για αυτά τα πράγματα πραγματικά. Και αυτά που έχουμε σήμερα και απολαμβάνουμε είναι ιδέε που έχουν ξεκινήσει από την αριστερά και έχουν εξελιχθεί από την αριστερά, την πραγματική και την ανθρώπων. Mm -hmm. ε, οπότε μόνο και γι' αυτό φυσικά και όχι σε κάποιο χώρο. Δηλαδή, νοί, όχι κάτι που να μην είναι αριστερό. Ε, εσείς είστε στην αριστερά αυτή την οποία, παράδειγμα, εκφράζει ο Μίκης Θεοδωράκης. Αρχίζει να είναι δύσκολο τώρα, έτσι. <laughs> Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με έναν τρόπο. Γιατί δυστυχώς μιλούμε αριστερά πια και δεν καταλαβαίνουμε καθένας ναι, τι βρεθεί. εννοεί. Ναι. Mm. Ε, δεν ξέρω αριστερά εννοή ότι εκφράζει ο Θεοδωράκης. Ε, θέλετε να μιλήσω με τον Μίκη την άποψή μου. Όχι. Θα ήθελα, θα ήθελα, να μου πείτε... Ναι, φυσικά και για το συλλαλητήριο πρόσφατα θα ήθελα να ακούσω τις σκέψει σκέψεις σας και για όλα αυτά τα οποία ε, υπόθηκαν για την επίθεση στον ε, Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχήν είναι πολύ μικρό να μιλήσω το τον Μίκη Θεοδωράκη, όχι ηλικία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm -hmm. ε, το θαυμάζω και το θεωρώ πραγματικά με συγκινούν τα τραγούδια του και, και η στάση ζωή του. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει συνεντεύξει που έλεγε τότε επί Γερμανών έβαζε τη ζωή του μπροστά. Γιατί του άρεσαν οι προκλήσει. Το βλέπω σαν παράδειγμα αυτό το πράγμα. Και παρόλο που ό,τι μπορεί και να χάσει τη ζωή του, πήγαινε. Ε, δεν θέλω να μιλήσω το Μίκη, γιατί μου τη μίκη θα το ράξει, συγγνώμη. Ε, δεν ξέρω προσωπικά. Ούτε μπορεί να κρίνει εγώ τη, hey, ναι. τη ζωή του. Είναι τόσο οικείο σε όλου του Ακόμη και αν τον προσφωνήσουμε. Αυτέ όμω μίκη... οι επιθέσει που γίνονται. Ε, δηλαδή, μου έφερα ένα παράδειγμα. Και εγώ είμαι στο σωματείο. Κάποια στιγμή μου πήρε μια οργάνωση τηλέφωνο και μου λέει: Θα σου φέρω 300 άτομα για να φωνάσουν το νερό. Λέω: Ποιε ρε παιδιά, μου είπε ένα όνομα, μου φάνηκε ακροδεξιό. Λέω: Ευχαριστώ πάρα πολύ, η εταιρεία είναι εκεί. Να πάτε, φωνάστε, εγώ δεν θα είμαι εκεί πέρα. Ε, το συλλαλητήριο Ά, τώρα όμω. Το συλλαλητήριο όμω. Ε, να πούμε και τι αμαρτίε αριστερά. Δεν μπορεί η λέξη πατρίδα να είναι απαγορευμένη. Mm -hmm. Δεν μπορεί να είναι αμαρτία να στη ο χώρο σου. Πολύ ωραίε οι λέξει και οι θεωρίε στα καφενεία, Πολύ ωραία τα βιβλία των μεγάλων θεωρητικών, με οι έχουν πεθάνει. Okay. Υπάρχει μια πραγματικότητα σήμερα. Έχει έναν συγκεκριμένο γραφικό χώρο που ζει, έχει μια οικογένεια και ένα σπίτι που πρέπει να το προστατεύσει. Έχει διεκδικήσει. Θα κάτσει να περιμένει ή θα παλέψει για αυτά. Και αν κάποια στιγμή το διεθνιστικό κίνημα και ο και η λεγγύη φτάσουν και κατακριθήσουν τον, τον πλανήτη, εδώ είμαστε αγαπημένοι να ζήσουμε. Νομίζω ότι με αυτά τα λόγια του Γιώργου Αρχοντόπουλου στο τέλο θα τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Και κλείνοντα, θα ήθελα να ακούσω τον όνειρό σου για το πώ φαντάζεσαι την εξέλιξη στο θέμα τη ανάκτησης του κόστου, η μελλοντική ε, ε, πολιτική ε, του νερού. Ε, ουσιαστικά η κοινωνική πολιτική του νερού. Ποιο είναι το όνειρό σου, πώ θα ήθελε να το δει, Πρώτα απ' όλα να καταφέρει να. Απογορευτεί ρητά στο σύνταγμα, να μην στο σύνταγμα δηλαδή, η ΕΕ θα βγει από το χρηματιστήριο, να έχει τόσα κέρδη, όσο να μπορεί να κάνει επενδύσει και να επιστρέψει το μέσο κερδών τη στα τιμολόγια με δαμηνά τιμολόγια του. Ναι, να γίνει μια πραγματικά κοινωνική εταιρεία. Κοινωνική εταιρεία. Πραγματικά κοινωνική. Γιατί το νερό το παράγουμε, το παίρνουμε τη φύση. Είναι αγαθό. Ακριβώ. Όλων μα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιχειρηθεί από εδώ και στο εξή.